Που αναφέρθηκαν. Θα ξεκινήσω από την τελευταία. Ο κύριος Φανταζής, θα το πω για πολλωστή φορά, δεν έφυγε από την ομάδα μας. Τον διώξαμε λόγω του ότι μέσα στην ομάδα έφυγε με το δικό του ψηφοδέλτιο. Δεν έφυγε. Το ξεκαθαρίζουμε και έχουν περάσει πολλά χρόνια και έρχομαι και εγώ σε δύσκολη θέση να λέω τα ίδια και τα ίδια. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει άθλιος τρόπος διοίκησης ή ο Δήμος είναι μπαταξής, αυτά θα τα κρίνει ο κόσμος. Εγώ θα δώσω την πραγματική εικόνα, θα σας πω τη δική μας θέση και αν κάτι από αυτά που πω δεν ισχύει ή μπορεί κάποιος άλλος να φέρει αντίθετη άποψη, εγώ αύριο παρετούμε. Γιατί το λέω και το λέω, είμαι φορτισμένη, γιατί δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα τη στιγμή που γίνεται τέτοιος αγώνας μέσα στις υπηρεσίες του Δήμου. Στο τέλος της προηγούμενης δημοτικής περίοδου παρουσιάσαμε το έργο και μέσα στο έργο δώσαμε τη σαφή εικόνα το τι έχουμε πληρώσει σε δικαστήρια και έβγαινα και έλεγα πάντα ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα δώσουμε χρέος σε επόμενες δημοτικές αρχές. Στο τέλος λοιπόν της προηγούμενης δημοτικής περίοδου δεν υπήρχε ούτε μισό δικαστήριο να εκκρεμεί από δικές μας δαπάνες. Σκοπός μου και στόχος μου, και φωνάζω και το λέω και κοντεύω να παρεξηγηθώ κιόλας, είναι να γίνει το ίδιο και σε αυτή τη δημοτική περίοδο. Τι κάναμε λοιπόν που ο κύριος Φανταζής δεν το ανέφερε? Προχωρήσαμε σε ένα δικαστικό συμβιβασμό με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Λοιπόν, θα δώσω μια πολύ σύντομη εικόνα, γιατί σκοπός και στόχος είναι να πληρώσουμε και όχι να τα κληρονομήσουν οι επόμενες δημοτικές αρχές. Ο επόμενος δήμαρχος μπορεί να ερχόταν στη στιγμή να πληρώσει όχι 240.000 κόβει και 10.000 ευρώ κεφάλαιο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά 500. Λοιπόν, δηλαδή μισό λεπτό, κυρία Χατζημαρκάκη, αυτό που λέτε είναι ότι τα σέρνατε από την προηγούμενη δημοτική αρχή ή... Όχι, αυτό, όχι. Μα τι λέτε αυτό, τώρα. Ακούστε με. Είναι σκοπός και στόχος μας είναι να μην αφήσουμε καμία δικαστική κανέναν προμηθευτή απλήρωτο μέχρι το τέλος της περίοδου, όπως κάναμε και στην προηγούμενη. Δεν είναι ηθικό, αυτό δεν είναι ηθικό, να πληρώνουν τα χρέη και τις δαπάνες που έχουν γίνει, γιατί έχουν γίνει το έργο που έχει γίνει οι επόμενες δημοτικές αρχές. Αυτό λέω. Τι κάνουμε λοιπόν? Γιατί προσέρνετε τόσα χρόνια ο κύριος Μπουνουσάκης μας ανέφερε τη δεκαετία, γι' αυτό το λόγο. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολύ σωστά σας είπε ο κύριος Μπουνουσάκης. Ακούστε λοιπόν τι έχει γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όντως συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με αυτή την επιχείρηση. Την επιχείρηση αυτή Τσαγκαράκη, η οποία δεν χρειάζεται δικηγόρους, έχει το νομικό της τμήμα και θα σας πω και γιατί έρχεται τώρα να ζητήσει τα χρήματά της. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια με αποφάσεις τοπικών συμβουλίων, γιατί υπάρχουν αποφάσεις τοπικών συμβουλίων για το έκτακτο των συγκεκριμένων δαπανών, σπούσε μια γεώτρηση, ένα αντιλητικό, δεν είναι ιδιότητά μου και δεν γνωρίζω ακριβώς τις καταλαβαίνω. Το έκτακτο το καταλαβαίνω. Αλλά περιγράφονται μέσα που δεν μπορείς να κάνεις, όπως είπε, απευθείας ανάθεση, γιατί απευθείας ανάθεση μπορείς να κάνεις μία το χρόνο και όταν τελικά είναι ομοειδή δεν μπορείς να κάνεις άλλη. Κάνεις μία στην αρχή του χρόνου, τελειώνει. Δεν μπορείς να κάνεις απευθείας αναθέσεις. Δεν έχουν αμφισβητηθεί τα έργα. Το πρόβλημα είναι το... Θα λέω όμως και τις διαδικασίες γιατί δεν πληρώθηκαν. Και γιατί ερχόμαστε εμείς να τα πληρώσουμε τώρα. Μα εσείς τα κάνατε τώρα. Εμείς θα τα πούμε. Δεν καταλαβαίνω πώς το λέτε αυτό. Εσείς δημιουργήσατε τα χρέη με αυτόν τον τρόπο. Καλώς κακώς δεν το σχολιάζω. Έτσι, και μετά μου λέτε, ναι, σας ακούω. Ναι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, εγώ αν χτες δεν έφερνα τη δική μας πρόταση που ήταν ο συμβιβασμός. Ο κύριος Τσαγκαράκης θα πήγαινε στο δικαστήριο και ξέρετε πότε θα δικαζόταν, μετά από 3, 4, 5, μπορεί και 6 χρόνια. Δηλαδή δεν θα μπει στη δικαστική αίθουσα αυτό το πράγμα, γιατί... Συμβιβασμό προτείνουμε, είναι κάτι που δεν... Είναι εξωδικαστικό συμβιβασμό δηλαδή. Είναι δικαστικό συμβιβασμό. Που τι σημαίνει ο δικαστικό συμβιβασμό? Ερχόμαστε και λέμε στη συγκεκριμένη επιχείρηση, την οποία πραγματικά, όπως και άλλη μία που θα σας πω ποια είναι μετά, για να ξέρει ο κόσμος πού οφείλει ο Δήμος και για ποιο λόγο. Ποιο ήταν το έκτακτο, δηλαδή το φίλιο Δήμος, πάνε δικαστικός για να διεκδικήσουν τα χρήματά τους μετά από δική μας προτροπή και δικές μας συναντήσεις και θέλουμε να το κάνουμε τώρα γιατί τα χρήματα θα τα πάρουμε από το Υπουργείο όπως τα πήραμε και την προηγούμενη φορά. Και τι γίνεται, πάνε στο δικαστήριο, μάλλον συμβιβαζόμαστε προς το συμφέρον του Δήμου, δηλαδή η συγκεκριμένη εταιρεία αποποιείται από τους τόκους και κόβει 10.000 ευρώ κεφάλαιο. Αυτό το συμβιβασμό ερχόμαστε εμείς να ψηφίσουμε, αυτόν ψηφίσαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και για να είμαστε κατοχυρωμένοι ότι η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καθόλου ανώμημη, γιατί εδώ δεν είναι ούτε η επιχείρησή μας ούτε το σπίτι μας, αυτό το πρακτικό επικυρώνεται από το δικαστήριο χωρίς να γίνει δικαστήριο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κυρία Αντιδήμαρχε, καταλάβαμε, αλλά γιατί πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Καταλάβατε ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι προς το συμφέρον του Δήμου? Όχι. Όχι. Γιατί το. Μισό λεπτό. Εγώ, σαν Μαρία, 10 χρόνια σέρνεται αυτή η ιστορία. Και τώρα μου λέτε για το συμφέρον του Δήμου. Ακούστε, δηλαδή, γιατί αυτό δεν τακτοποιήθηκε, γιατί το αφήσατε να πάει τόσο πολύ το χρέος? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Ακούστε με, στο ενδιάμεσο, θα σας πω και το λόγο που έρχεται τώρα η συγκεκριμένη επιχείρηση, δεν ήρθε πριν από 2, πριν από 3 χρόνια να κάνει τη συγκεκριμένη ενέργεια. Γιατί βγαίνει πρόγραμμα από το Υπουργείο που επιχορηγεί τέτοιου είδους δαπάνες. Όπως και πέρυσι με τον ΕΣΒΑΚ, και δεν πλήρωσε το Δήμος ούτε 1 ευρώ. Τα πήραμε όλα επιχορήγηση από το Υπουργείο, γιατί καταλαβαίνει το κενό που υπάρχει. Το ίδιο γίνεται και φέτος. Γι' αυτό βιαζόμαστε και κάνουμε αγώνα δρόμου και παρακαλάμε να τελεσιδικήσουν οι αποφάσεις για να πληρωθεί. Ο κ. Πενταζής μας είπε ότι η οικονομική υπηρεσία μέσω... Δεν το όνομά του. Μισό λεπτό. Αλλιώς ας έμπαινε στη διαδικασία. Αυτό ήταν δικαίωμά του, αν θα μπει ή όχι στο διάλογο. Ήταν κάτι το οποίο το παροτρύναμε και εμείς να μπει στο διάλογο, από ό,τι ακούσατε. Δεν είναι θέμα τώρα. Όσον αφορά το όνομα του κ. Πενταζή, δεν μπορώ να μην το πω. Είναι δηλαδή. Με προτρέπεται αυτή τη στιγμή σε κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Απλά από εκεί και πέρα, η οικονομική υπηρεσία αναφέρθηκε ότι το έγγραφο από την νομική υπηρεσία ανέφερε ότι δεν κατατέθηκαν αυτά τα τιμολόγια σε κάποια υπηρεσία που έπρεπε για να μπορέσουν να εξοφληθούν. Ξέρετε τι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, που το ίδιο ο κύριος Πενταζής δεν έχει καταλάβει πώς γίνονται οι διαδικασίες και πώς γίνεται η ανάθεση. Είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβετε εσείς ή ένας πολίτης που δεν έχει. Σωστά, γι' αυτό λέω. Γιατί αυτό δεν κάνουμε. Ακόμα, ακούστε με, ακόμα και αν τα τιμολόγια τα φέρει ο κύριος Σταγκαράκης ή όχι ο κύριος Σταγκαράκης. Φέρει τα τιμολόγια στο Δήμο. Εάν δεν έχει γίνει η μελέτη, η ανάθεση, η μελέτη από την τεχνική υπηρεσία, ο διαγωνισμός, η κατοκύρωση των όρων, να περάσει από Οικονομική Επιτροπή, να δοθεί η περίοδο ενστάσεων, να γίνει η ανάθεση, να ξεκινήσουν να γίνονται οι εργασίες και οι δαπάνες. Μιλάμε τώρα για τέτοια ποσά περίπου ότι θα πάρουν το λιγότερο 3 μήνες και δεν αφήνει το χωριό 3 μήνες χωρίς νερό. Να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, δεν αρκεί να κόψει κάποιος ένα τιμολόγιο και να το κόψει και να μην το κόψει, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η συγκεκριμένη επιχείρηση προφανώς και έβρενε καρτέλες και δελτία αποστολής. Έτσι τα έβρενε τα πράγματα. Προφανώς και υπάρχουν. Ναι, απλά μας αναφέρθηκε. Καταλάβατε. Προφανώς και υπάρχουν. Αλλιώς πώς θα διεκδικήσει τα θέματα, πώς θα αποδείξει ότι όντως έκανε τις συγκεκριμένες δαπάνες? Η οικονομική υπηρεσία καλώς αναφέρει ότι δεν είχε γίνει η μελέτη και δεν είχε γίνει η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για έργα. Γι' αυτό και δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν σημαίνει ότι απλά ο άνθρωπος δεν θα πληρωθεί. Η Μαρία η Τσαγκαράκη, το ερώτημα της ήταν για ποιο λόγο αυτό το πράγμα είχε μια δεκαετή παρουσία προβλήματος μη πληρωμής. Δηλαδή σε βαθμό που βρέθηκε τώρα να υπάρχει ένα ποσό κοντά στα 250.000 ευρώ. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος της συγκεκριμένης επιχείρησης και δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν ήρθε. Εμείς προτείνουμε. Δηλαδή η πετιότητα είναι της εταιρείας. Το ενδιάμεσο από τότε, από την ημέρα που εμείς αναλάβαμε μέχρι τώρα, ο κύριος Σταγκαράκης έχει πάρει πάρα πολλούς διαγωνισμούς, γιατί είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Κρήτη, αμέσως μεγαλύτερη. Έχει πάρει, υπάρχει μια συνεργασία. Αυτά είναι κάποιες έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν και τώρα έρχεται να τα διεκδικήσει, γιατί αυτή τη στιγμή και πέρσι βασικά είχε ανοίξει το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών και παίρναμε τα χρήματα. Α, δηλαδή ο κύριος... Δεν είχαμε χρήματα δηλαδή, αλλά φταίει η επιχείρηση που δεν ήρθε να σας τα ζητήσει τα χάρη. Δεν καταλαβαίνω, όχι αυτό έτσι όπως το λέτε το καταλαβαίνω. Μα αν δεν είχαμε χρήματα, ακούστε με, αύριο μπορεί να έρθει η συγκεκριμένη επιχείρηση και να πει, ξέρετε κάτι, εσείς συμβιβαστήκατε μαζί μου. Πρέπει να μου δώσετε 240.000. Ο Δήμος θα του τα δώσει ή δεν θα του τα δώσει? Θα του τα δώσει. Έχει τα χρήματα? Τα έχει. Ο σκοπός είναι να μην τα επιβανηθεί ο Δημότης. Να τα πάρουμε από το Υπουργείο σαν επιχορήγηση. Αυτό έγινε πέρυσι τον Νοέμβρη με τον ΕΔΑΚ. Αυτό γίνεται και τώρα.
Μισό λεπτό τώρα, γιατί μιλάμε για ίδρυυση, άρδευση, κυρία Αντιδήμαρχε. Μιλάμε για ανταποδοτικά πράγματα, ανταποδοτικά χρήματα, που σημαίνει ότι εσείς τα έχετε εισπράξει από τους λογαριασμούς κλπ. Και πώς, άρδευση, ίδρυυση δεν είναι ανταποδοτικά? Η ανταποδοτικότητα, ναι, με την ανταποδοτικότητα καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες, δεν καλύπτει έργα. Μιλάμε για, μισό λεπτό, δεν μιλάμε τώρα για έργα, μιλάμε, αυτό κατάλαβα εγώ και σας έδωσα ένα δίκιο, ότι γίνονται έκτακτες, πώς το λένε, ζημιές που πρέπει να καλυφθούν για να μην μείνει το χωριό χωρίς νερό κλπ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ποιος θα πει κάτι, αν μου παραγγείλετε κάτι από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει... αυτά τα, τέλος πάντων, εδώ τώρα μου το, δηλαδή πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω. Απ' τη μία μου λέτε έκτακτο και απ' την άλλη λέτε ότι η εταιρεία, τέλος πάντων, τώρα ήρθε να πάρει, να διεκδικήσει τα λεφτά της, με ό,τι αυτό συνεπάγει, δηλαδή. Καλά κάνει και έρχεται να διεκδικήσει τα λεφτά της. Μα πρέπει να φτάσουμε 10 χρόνια σε ένα σημείο να φτάνει η χύψη εταιρεία να διεκδικεί τα χρήματα που... Η εταιρεία μπορεί να... Δηλαδή, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Η αξιοπιστία του Δήμου πού είναι? Είναι στο ότι... Ακούστε με τώρα, γιατί φύγετε θέματα τα οποία εγώ δεν τα δέχομαι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αξιοπιστία του Δήμου όταν εμείς παρακαλάμε να πληρώσουμε. Αυτό σας εξηγώ. Παρακαλάμε να πληρώσουμε. Εάν εγώ αυτή τη στιγμή ήθελα να μην πληρώσει η παρούσα δημοτική αρχή τις συγκεκριμένες δαπάνες, θα τους έλεγα πηγαίνετε δικαστικώς. Δεν το φέρνουμε θέμα εξωδικαστικού συμβιβασμού όπως αρχικά είχαμε πει. Θα το φέρετε, θέμα συμβιβασμού. Θα πάτε δικαστικό, θα κάνετε την αγωγή σας. Θα δικαστεί μετά από 2-3 χρόνια, 4 μπορεί και 5. Και θα τα πληρώσει ο επόμενος. Όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή το λέω και το φωνάζω. Δεν θέλουμε να αφήνουμε χρέη. Και οι γιατί τα αφήσατε αυτό? Γιατί δεν το τακτοποιεί, δηλαδή 60 τιμολόγια, 250.000 και αν το αυτό θα πάει 500.000 αυτό. Γιατί, δηλαδή σεβασμός στα χρήματα του Γεραπετρίτη πού είναι? Ο σεβασμός στα χρήματα του Υπουργείου πού είναι? Να κλείσετε, αν κλείνετε με μια ερώτηση για τοποθέτηση. Λοιπόν, το πρακτικό θα πάει στο δικαστήριο. Το δικαστήριο θα κρίνει εάν ο συμβιβασμός αυτός είναι προς όφελος του Δήμου ή όχι. Μα δεν με νοιάζει, γιατί φτάσαμε στο λοιπόν, συμβιβασμό, δεν έχω καταλάβει. Όφελος, αυτό δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, 10 χρόνια το να κάνω το δικηγόρο της εταιρείας. Ωραία, okay. Θα ξαναλέω λοιπόν. Η εταιρεία έχει νομικό τμήμα και την εκπροσωπεί επάρχεια. Έτσι, λοιπόν, εάν θέλετε μπορείτε να μιλήσετε και με το νομικό τμήμα. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε, καταλάβαμε. Να σας πει ακριβώς, είμαστε σε άψογη συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ακόμα και τώρα συνεργάζεται με το Δήμο και έχει πάρει ανάθεση από το Δήμο, διαγωνισμό από το Δήμο. Οπότε δεν υπάρχει, δεν τίθεται θέμα και δεν μπορεί κανείς να χαλάσει αυτή τη συνεργασία. Είτε πηγαίναμε δικαστικώς, είτε κάναμε συμβιβασμό. Όπως καταλαβαίνετε, η κυρία. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι το πρακτικό λοιπόν του συμβιβασμού θα πάει στο δικαστήριο. Το δικαστήριο θα κρίνει εάν η απόφαση που πήραμε είναι προς όφελος του Δήμου. Εάν είναι προς όφελος του Δήμου και συνέπεια προς όφελος του Δημότη, θα το επικυρώσει και η συγκεκριμένη επιχείρηση θα πληρωθεί. Κρίνουμε ότι είναι προς όφελος του Δημότη. Οι δαπάνες γίνανε, ο Δημότης εξυπηρετήθηκε, αποφάσεις τοπικών συμβουλίων υπάρχουν για τις κατεπήγουσες ανάγκες. Όταν ένα χωριό δεν έχει νερό να πιει, να ποτίσει, πρέπει να κόψεις το λαιμό σου, να του δώσεις νερό. Δυστυχώς η γραφειοκρατία και οι διαδικασίες δεν μα βοηθούν. Μα 10 χρόνια δεν μπορείτε να τακτοποιήσετε ένα τιμολόγιο, ας πούμε, μέσα από αυτή τη γραφειοκρατία, 7 χρόνια. Αυτό προσπαθώ. Ναι, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά το. Ωραία, κυρία Σαγκαράκη, θα το ξαναπώ. Όχι, δεν θα το ξαναπείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνατε. Όταν η δαπάνη έχει γίνει, εκ των υστέρων, μόνο δικαστικά μπορεί κάποιος να πάρει τα χρήματά του. Οι εταιρείες οι μεγάλες αυτές το ξέρουν, το γνωρίζουν και με δική τους ευθύνη τα φέρνουν και συνεργάζονται γιατί ξέρουν ότι τα χρήματά τους δεν θα τα χάσουν. Το θέμα είναι ο Δήμος να μην πληρώσει. Δώστε μου τη δυνατότητα να σας κάνω μια ερώτηση. Για αυτά τα χρήματα, αυτή τη στιγμή για τις δαπάνες αυτές, ο Δήμος δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ τόκους. Ποιον... Το έχετε καταλάβει, κόβεται 10.000 ευρώ από το κεφάλαιό του. Το έχετε διαβάσει, διαβάσατε την απόφαση, το έχει αντιληφθεί ο κύριος που μιλούσε πριν ή τέλος πάντων ότι. Ο κύριος...
ότι τα χρήματα αυτά είναι προς όφελος του Δημότη και ότι εάν εμείς δεν θέλαμε να πληρώσουμε και δεν ήθελα εγώ να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία τώρα να εξηγώ το τι γίνεται, θα το αφήναμε και θα πληρωνόταν μετά από 5 ή 10 χρόνια. Μας αναφέρθηκε επίσης για την τελευταία διετία ότι υπάρχουν 60 τιμολόγια και η εκτόξευση του χρέους έγινε την τελευταία διετία, ναι, 19-20. Θα καταλάβουμε, θα για ποιο λόγο το αναφέρει. Άλλο το πότε κόπηκε το τιμολόγιο, άλλο πότε ήρθαν τα πράγματα και άλλο πότε έγιναν οι εργασίες. Μάλιστα, ναι, δηλαδή, κατά τιμολόγια. Οι εργασίες αυτές αναλυτικά υπάρχουν πού έγιναν και πότε έγιναν. Ναι, απλά γιατί μας αναφέρθηκε, γι' αυτό σας κάνω την ερώτηση, ότι δοθήκανε... Καλά το κάνετε. Εγώ λοιπόν θα το πω και θα κλείσω για να μην κουράζεται άλλος ο κόσμος, γιατί προφανώς η συζήτηση είναι και έντονη. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή θέλουμε να πληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί κατά το χρονικό διάστημα αυτό, ακόμα και παλιότερα. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε πάντα προς όφελος του Δημότη και πάντα με μόνο γνώμονα να μην επιβαρυνθεί ο Δημότης χρήματα. Αυτό κάνουμε. Τα χρήματα λοιπόν, τη δημοτική περίοδο από το 2014 που αναλάβαμε μέχρι και πέρυσι, πληρώθηκε δικαστικά μία δαπάνη του ΕΔΑΚ, από χρέος που δημιουργήθηκε δικό μας δηλαδή, του ΕΔΑΚ, το οποίο σαν επιχορήγηση τα πήραμε όλα από το Υπουργείο, γιατί και το Υπουργείο το ίδιο καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα κενό. Γι' αυτό και σου δίνει αυτά τα χρήματα, για τις έκτακτες ανάγκες σου. Όταν οι δαπάνες όντως... Και αν δεν το παίρνατε από το Υπουργείο, πώς θα τα πληρώνατε, ειλικρινά τώρα. Είχαμε τα χρήματα. Είχαν προβλέψει γιατί, το προϋπολογισμό. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν υπάρχει μια νοικοκυροσύνη στα οικονομικά του Δήμου και σέρβονται 7 χρόνια. Πραγματικά δεν το έχω καταλάβει και δεν το καταλαβαίνω. Παρόλο που σας ακούω, δεν σας διακόπτω, πάλι το κατάλαβα. Δηλαδή, πάλι το κατάλαβα. Δεν κατηγορώ σε αυτό, γιατί και εγώ, εάν δεν ήμουν όλη μέρα μέσα στο Δήμο, ενδεχομένως να μην το καταλάβαινα. Εάν δεν έβλεπα τους προέδρους να παίρνουν και να πιέζουν για πράγματα τέτοια, ενδεχομένως πάλι να μην το καταλάβαινα. Εάν δεν ήξερα πόσο χρονοβόρα είναι μια ανάθεση, πάλι δεν θα το καταλάβαινα. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό που θέλω να σταθώ είναι, και το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, ότι θέλουμε να πληρώσουμε όλους τους προμηθευτές μας. Όλους τους συνεργάτες μας, γιατί συνεργάτες μας είναι, και να μην αφήσουμε χρέος στις επόμενες δημοτικές. Μα αυτό το θεωρείτε τώρα κατόρθωμα, δηλαδή, έτσι όπως το λέτε? Φυσικά και το θεωρείτε. Όχι, δεν είναι κατόρθωμα. Υποχρέωσή σας είναι, κυρία μου. Δεν είναι κατόρθωμα. Γι' αυτό εκλεγήκατε, για να είστε εκεί και να υπάρχει μια νοικοκυροσύνη και να μην πάνε στράφη τα λεφτά και του Γεραπετρίτη και του Έλληνα, τέλος πάντων, για να έχει μια καλή διαχείριση οικονομική. Έτσι, όταν εγώ από μία σάτα, θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν εγώ από μία σάτα 400.000 ευρώ έχω να πληρώσω σε δικαστήρια 300.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν προκύψει από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Έτσι. Πού είναι το ηθικό, πού είναι το σωστό? Όταν λέμε Δημοτική Αρχή, δεν με νοιάζει, υπάρχει μια συνέχεια στο Δήμο. Μην μου λέτε η προηγούμενη και αυτό. Εμείς αυτά τα φαινόμενα του μπακαλοτεύτερου τα είχαμε ξαναζήσει. Έτσι, θυμάστε. Και εσείς οι ίδιοι τα κατηγορούσατε προεκλογικά. Εσείς οι ίδιοι λέγατε θα βάλουμε τάξη στα οικονομικά, θα κάνουμε. Και τώρα μου λέτε ότι δεν έχει μπει τάξη. Λοιπόν, οπότε... Και μπορώ να έρθω από εκεί και να κάνω ανάλυση για τα οικονομικά του Δήμου με τις ώρες. Να σας πω τι προσπάθεια έχει γίνει για να εισπράξουμε έσοδα του Δήμου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σας πω πόσα χρήματα έχουν μπει στα ταμεία μετά τον, μόνο το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και των διακανονισμών που κάνουμε για τα υδρόμετρα. Να σας πω πόσα υδρόμετρα έχουν αλλαχθεί, πόσα πρόστιμα έχουν μπει. Να δείτε τι τάξη μπαίνει και τι εργασία γίνεται. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ τη στιγμή που εμείς θέλουμε να πληρώσουμε και όχι να το αφήνουμε να χρονίζει, να δεχτώ ότι γίνεται μια δουλειά πρόχειρη ή τέλος πάντων είμαστε μπαταξίδες και όλα αυτά που ακούσαμε. Εντάξει, εγώ δεν υιοθετώ αυτά που είπε ο κ. Σπενταζή. Δημοσιογραφικά λέω όμως ότι δεν μπορεί να γίνει. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Ούτε ένα ευρώ από τη σάτα του Δήμου δεν έχει δοθεί για να πληρωθεί δικαστική δαπάνη ή δικαστική απόφαση
στην παρούσα και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο ούτε ένα ευρώ. Κύριε Χαρτιμαρκάκη, δεν υιοθέτησε. Αφήστε με και εμένα λιγάκι να σας πω. Δεν υιοθέτησε. Θα μου πείτε στην πορεία. Καταρχήν, δεν υιοθέτησε ο σταθμός κάποιους από τους χαρακτηρισμούς οι οποίοι ακούστηκαν από τον κύριο Μπαγιαζή. Όπως και δεν υιοθετούμε και από τους δικούς σας τις δικές σας αντιδράσεις. Απλά αφήνουμε και την αντιπολίτευση και την δημοτική αρχή να ακουστεί με τα αρμόδια όργανα για να μπορέσει ο κόσμος, ο Ιεραπετρίτης, να καταλάβει, γιατί μέσα σε αυτούς προφανώς θα καταλάβουν, τι ακριβώς συμβαίνει και με ποιο τρόπο. Γι' αυτό το λόγο. Ξέρετε πότε θα καταλάβει. Θα καταλάβει όταν του παρουσιάσουμε τα στοιχεία, όταν του παρουσιάσουμε το έργο που έχει γίνει, όταν του παρουσιάσουμε στο τέλος της δημοτικής περίοδου ότι δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει πληρωθεί όπως κάναμε στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, τότε θα καταλάβει ο κόσμος. Με το να φωνάζω εγώ, να φωνάζει ο άλλος. Εντάξει, νομίζω ότι καταλάβαμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω, γιατί ακούστηκε πριν. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι που χρωστάει ο Δήμος, υπάρχουν και άλλοι που θα πάνε στα δικαστήρια. Υπάρχει ακόμα μία περίπτωση. Η περίπτωση του ΤΟΕΒ. Στην περίοδο της λειψιδρίας, ο Δήμος πήρε παραπάνω ποσότητα νερού από ό,τι ήταν οι συμβάσεις του. Τα τελευταία χρόνια γίνονται μόνο συμβάσεις με τον ΤΟΕΒ. Και πάλι παρακαλάμε τον ΤΟΕΒ να πάει για να διεκδικήσει τα χρήματά του. Είναι κάτι το οποίο εμείς το επιδιώκουμε. Πάλι εμείς κάνουμε συναντήσεις και με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ και με τον νομικό του σύμβουλο προκειμένου αυτό να πληρώσουμε. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων μπορεί να μην καταλαβαίνω τις διαδικασίες του Δήμου, αλλά να παρακαλώ να με πάτε στα δικαστήρια για να πληρωθώ. Λίγο με ξεπερνάει. Λίγο κάπως έτσι, κάτι μου κάνει, καταλάβατε. Σας κάνει εντύπωση γιατί δεν είναι σύνηθες. Γι' αυτό σας κάνει εντύπωση. Γιατί όταν ο Δήμος δεν έχει νερό, όταν ο Δημότης δεν έχει νερό να ποτίσει και αναγκάζεσαι να πάρεις παραπάνω ποσότητα νερού, γιατί θυμάστε τι περίοδο λειψιδρίας ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να δώσεις στο Δημότη νερό. Υποχρέωσή σου είναι και βέβαια να το πληρώσεις. Γι' αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια. Κανείς δεν θα έλεγε το διαφορετικό. Κανείς δεν θα έλεγε το διαφορετικό. Και αυτό είναι μια άλλη φιλοσοφία. Προφανώς που εγώ δεν την καταλαβαίνω. Μα και μια άλλη λογική. Είναι φιλοσοφία. Μια άλλη λογική. Εάν αύριο. Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα. Εντάξει, σας εξηγώ λοιπόν το έκτακτο των αναγκών. Επειδή δεν είμαι οικονομολόγος, προφανώς δεν μπορώ να κατανοήσω και τις διαδικασίες του. Μην το βλέπετε έτσι. Πώς να το δω. Δεν είναι θέμα το να είναι κάποιος οικονομολόγος. Είναι μια λογική, την οποία δυστυχώς θα πω εγώ, πολλές φορές υιοθετούν οι Δήμοι και η τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν το Δημότη. Διαφορετικά θα πούν, δεν πειράζει, ας μην έχει νερό, θα γίνει διαδικασία και σε 3 μήνες ή 4 μήνες θα πάρει νερό το χωριό. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είμαι δικηγόρος κανείς της συγκεκριμένης επιχείρησης. Η συγκεκριμένη επιχείρηση συνεργάζεται άψογα με το Δήμο, θα πάρει τα χρήματά του και αν κάποιος είχε πρόβλημα θα έπρεπε να ήταν αυτή. Okay, το κατανοήσαμε. Οπότε το μήνυμα που δίνετε τώρα στους εργολάβους είναι ελάτε κάντε μου τη δουλειά μου και θα πάτε στο δικαστήριο μετά να πάρετε τα χρήματά μου. Όχι βέβαια. Αυτό το μήνυμα δίνετε. Μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις και για έκτακτες ανάγκες. Δεν δίνω αυτό το μήνυμα. Και δεν υπάρχει αυτή η συνεννόηση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μπορεί και ξέρετε ότι εκφράζομαι. Δεν έχω θέμα να πω την άποψή μου. Λυπάμαι πραγματικά. Που μιλάω τόση ώρα και καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Εντάξει. Το λέω. Ελπίζω ο κόσμος να έχει καταλάβει αυτό που θέλετε εσείς να καταλάβει και να μην καταλαβαίνει αυτό που θέλω. Λυπάμαι που καταλαβαίνω κι εγώ. Λοιπόν, ωραία. Με στοιχεία, με αποφάσεις και άλλα. Ωραία. Και θα χαρούμε πολύ να μας έρθετε εδώ ένα πρωί πραγματικά και να δούμε τα θέματα τα οικονομικά, τι ακριβώς γίνεται, αλλά να έχουμε και όμως αντιπολίτευση να κάνει ένα διάλογο, γιατί δεν μας έκατσε πριν και ο κύριος Πανταζής να κάνουμε αυτό το διάλογο. Θα ήθελα πάρα πολύ, θα χαρούμε να δούμε τα χρέη, τα έσοδα, τα έξοδα, τι γίνεται. Ωραία, θα το οργανώσουμε. Τα καινούργια ηλεκτρονικά προγράμματα με τα οποία ο Δημότης θα εξυπηρετείται πολύ εύκολα, θα πληρώνει τους λογαριασμούς του μέσα από μια εφαρμογή, θα κάνει την ένστασή του, θα δηλώνει ότι το υδρόμετρό του είναι χαλασμένο, θα μπορεί να κάνει τη ρύθμισή του. Όλα αυτά τα που και εμείς προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες της εποχής. Ωραία. Θα τα παρουσιάσουμε και με χαρά. Για να ωραία. Να σας έρθουμε εδώ στο στούντιο. Να παρουσιάσουμε λοιπόν στοιχεία και αριθμούς, γιατί αυτά είναι που λένε την αλήθεια. Μάλιστα. Αυτά είναι. Όταν έρθω εγώ και θα σας πω ότι το τελευταίο χρόνο έχουν αλλάξει 600 υδρόμετρα από τα δεν ξέρω και εγώ πόσες χιλιάδες είναι χαλασμένα, θα βρείτε
θα δείτε τα στοιχεία, θα δείτε τη διαφορά, θα δείτε πόσα χρήματα έχουν μπει στα ταμεία του Δήμου. Προφανώς, προφανώς, όπως σας είπε και η Μαρία Τσαγκαράκη, είμαστε εδώ, είναι το βήμα για να μπορέσουμε να εκφραστούν όλες οι απόψεις και με ακροατή και κοινό την Ιερά Πέτρα να μπορούν με στοιχεία να μπορούν να καταλάβουν. Ωραία, θα το διοργανώσουμε λοιπόν, κυρία Χατζημαρκάκη. Άλλωστε, ο κόσμος είναι αυτός που θα κρίνει. Έτσι. Ο κόσμος. Η υποχρέωσή μας είναι στην παρούσα φάση να ενεργούμε προς όφελος του Δημότη. Από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα, αν έρθει η ώρα, θα κρίνει ο κόσμος ανάλογα. Ωραία. Να είστε καλά.